Ο 70χρονο πλέον Roger Ντίκιν είναι ένα από του σπουδαιότερου διευθυντέ φωτογραφία των ημερών μα. Τα πλάνα του αποτελούν σημείο αναφορά, καθώ δεν υπάρχει σήμερα κινηματογραφιστή που να μην τον έχει στη λίστα των διευθυντών φωτογραφία που θαυμάζει και να μην εμπνέεται από αυτόν. Χαρακτηριστικό του είναι ότι πάντα ψάχνει για καινοτομίε στη δουλειά του με πιο πρόσφατο παράδειγμα το 1917. Η ιδέα να γυριστεί σαν ένα δύο μονοπλάνο Ανήκει στο Dickens κάτι που ο σκηνοθέτης της ταινία, Sam Mendes, αποδέχθηκε με ενθουσιασμό. Η ιδέα αυτή του χάρισε το δεύτερο Όσκαρ του για καλύτερη φωτογραφία το 2020. Το πρώτο ήταν μόλις το 2018 για την ταινία Blade Runner 2049 μετά από 13 υποψηφιότητες. Ο Dickens πρόσφατα ξεκίνησε ένα podcast μαζί με τη σύζυγο και επί σειρά ετών συνεργάτηδά του, James Dickens. Το podcast ονομάζεται Tim Dickens και αποτελείται μέχρι στιγμή από 9 επεισόδια, τα οποία περιλαμβάνουν συζητήσει για τη δημιουργία ταινιών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπω το ρεπεράζ, δηλαδή τον εντοπισμό των τοποθεσιών των γυρισμάτων, τον φωτισμό και τα practical lights, τη σύνθεση των κινηματογραφικών λήψεων, τη μετάβαση από φίλμ σε ψηφιακό αλλά και την επιχειρηματική πλευρά του κινηματογράφου. Τα επεισόδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συζητήσει με τον σκηνοθέτη John Crowley και τον πρωταγωνιστή του 1917 George McKay. Η James Dickens, εξηγώντα του λόγου για του οποίου ξεκίνησαν το podcast, είπε: Έχουμε το website μα εδώ και χρόνια και μα αρέσει να επικοινωνούμε με ανθρώπου που τώρα ξεκινάνε και μοιράζονται την εμπειρία του μαζί μα. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πολλά QA, έχουμε απαντήσει σε μεμονωμένε ερωτήσει και αντιληφθήκαμε ότι συχνά απαντάμε στα ίδια ερωτήματα. Έτσι, είχα πέρυσι την ιδέα για το podcast και ο Ρότζερ θεώρησε ότι θα ήταν ενδιαφέρον. Το πρόσφατο παγκόσμιο lockdown ενέπνευσε τον τουέτο της κινηματογραφίας να καθίσει επιτέλους μαζί και να ξεκινήσει την ηχογράφηση επεισοδίων. Η James Dickens ανέφερε επίσης Έχουμε τόσε πολλέ ιδέε για τα επεισόδια και συνεργαζόμαστε με ανθρώπου από διαφορετικού τομεί τη κινηματογραφική τέχνη. Αισθανόμαστε πω συνεχώ επιστρέφουμε στην συνεργατική φύση τη κινηματογραφία και αυτό μα κάνει να θέλουμε να εμβαθύνουμε σε όλου του τομεί τη δημιουργία μια ταινία. Ανακαλύψαμε επίση ότι η προσθήκη του νεαρού κινηματογραφιστή Matt Wiman στην ομάδα μα ενίσχυσε το podcast και το έκανε πιο προσιτό. Τα επεισόδια του Tim Dickens κυμαίνονται από 36 έω και πάνω από 90 λεπτά αναλόγω με το θέμα. Ο Ντίκινς δεν έχει ανακοινώσει κανένα καινούριο έργο μετά το 1917 και δεδομένου ότι η βιομηχανία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πάυση, το podcast θα μπορούσε να είναι το μόνο νέο υλικό που μπορούμε να δούμε από αυτόν για αρκετό καιρό. Ακούστε το podcast του Tim Dickens στο podcast της Apple από το link της περιγραφής. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή συνέχεια!